Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε σε μία ακόμη σεζόν του Καλύτερα Αργά. Και σήμερα, για να μας κάνει ποδαρικό, βρίσκεται εδώ ένας ηθοποιός, ο οποίος παρά το ότι έχει ευρύτατο ρεπερτόριο στους ρόλους, είναι εξαιρετικά καλός στο να υποδύεται ανθρώπους καθημερινούς. Αυτό δεν πρέπει να είναι ιδιαίτερα εύκολο, κύριε Καφετζόπουλε. Ναι, όχι, έχω κάνει και απ' τ' άλλο. Πολύ. Αλλά... και το μη καθημερινό. Ναι. Δηλαδή, ναι. Τι προτιμάτε, τους μη καθημερινούς ή τους καθημερινούς? Δεν υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός. Mm-hmm. Συνήθως με ρωτάνε, προτιμάς κωμωδία ή δράμα? Ούτε αυτό υπάρχει. Ναι. Υπάρχει το αν έχει κάτι ενδιαφέρον ο ρόλος να πιαστείς από κάπου. Ναι. Αν υπάρχει αυτό, το προτιμώ. Ναι. Ο λόγος σας... Δεν με νοιάζει, ναι. Ο λόγος σας ρώτησα, έχετε κάνει πολλούς ρόλους, αλλά αυτό που μένει σε όλους εμάς και νομίζω ότι αγαπάμε πάρα πολύ, γιατί ήταν και η συχνότητα μια σειράς, είναι ο Ακάλυπτος. Ναι. Ο οποίος ήταν ένας... Η συχνότητα δεν ήταν. Δεν ήταν μεγάλη. Σαν τις σημερινές. Δηλαδή ναι. Ήταν μια φορά τη βδομάδα. Απλώς κράτησε 3 χρόνια. Mm. Ενώ λοιπόν όλοι ξέρουμε έναν Ακάλυπτο και πολλούς περισσότερους μπορώ να πω, εσείς είχατε βρει αυτό το σημείο ακριβώς που ο Ακάλυπτος μπορούσε να ξεδιπλωθεί, να τον καταλάβουμε και να τον συμπαθήσουμε, παρά το ότι ήταν ένας απαράδεκτος τύπος. Ναι, απαράδεκτος ήταν, η μία του πλευρά είναι απολύτως απαράδεκτη. Η άλλη είναι ότι ήταν συμπαθής για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί πραγματικά νοιαζότανε ναι. με τους γύρω του, mm-hmm. τους δικούς του ανθρώπους. Mm-hmm. Τον κολλητό του, παρόλο που τον βασάνιζε και τα λοιπά, ναι. νοιαζότανε. Και επίσης αγαπούσε τη γυναίκα του. Οπότε mm-hmm. αυτά τον κάνουν, ας πούμε, πιο, ναι. πιο πραγματικό χαρακτήρα. Γιατί αλλιώς είναι καρτούν, ας πούμε. Mm-hmm. Δηλαδή ένας άνθρωπος που αγαπάει τη γυναίκα του, τη ζηλεύει παθολογικά, την κερατώνει. Ναι. Ζει στην τράκα, μέσα στην ανασφάλεια, την οικονομική κτλ. Μάλλον δυστυχισμένο πρόσωπο είναι. Αλλά αυτός δεν ήταν έτσι. Ήταν πάντα χαρούμενος και ήταν ειλικρινής το ότι αγαπούσε και νοιαζόταν τους δικούς του ανθρώπους. Mm-hmm. Αυτά. Είναι κουραστικό ένα σύριαλ που κρατάει χρόνια? Πάρα πολύ. Ναι. Θρομερά. Αισθάνεσαι ότι θέλετε να το πετάξετε από πάνω σας, σας θέλω να παίξω κάτι άλλο? Δεν γίνεται. Είναι αδύνατο. Δεν μπορείς να κάνεις τέτοια πράγματα. Δηλαδή, αν μπει στη διαδικασία να παίξεις ένα τέτοιο πράγμα. Όταν ξεκίνησε αυτό, δεν ξέραμε ότι θα πάει 3 χρόνια. Ναι. Δεν ξέραμε ότι θα έχει τόσο μεγάλη δημοφιλία. Mm-hmm. Δεν ξέραμε τίποτα από αυτά. Μάλιστα, ο πρώτος χρόνος, μάλλον χάναμε από ό,τι και ανέβαζε απέναντι το Μέγκα. Τότε τα δύο ανταγωνιστικά κανάλια ήταν ο Αντένα και το Μέγκα. Αυτό ήταν στο Αντένα. Το καλοκαίρι κάτι έγινε. Το είδαν σε επανάληψη οι άνθρωποι και είπαν αυτό, διασκεδάζομαι αυτό και το χειμώνα. Και τον επόμενο χειμώνα μετά ήταν το πρώτο σύριαλ. Ναι. Άρα θέλει υπομονή τηλεόραση. Θέλω να πω ότι όταν ένα προϊόν τηλεοπτικό είναι καλό, πρέπει να του δίνετε χρόνος. Ναι, όλα τα πράγματα έτσι δεν είναι. Ναι. Υπάρχουν πράγματα που είναι εντυπωσιακά από την πρώτη στιγμή, δημιουργούν ένα άλλο. Αλλά τα περισσότερα, νομίζω, τουλάχιστον αυτά που προτιμώ εγώ, είναι πράγματα που σε κερδίζουν στην πορεία. Mm-hmm. Βρήκατε κι εσείς, σιγά σιγά συμβαίνει αυτό με τους ρόλους, βρίσκετε τους ρόλους καλύτερα όσο περνάει ο καιρός? Γιατί φαντάζομαι ότι στην αρχή υπάρχει μια μηχανία. Βέβαια, στην αρχή υπάρχει μια, πώς να το πω, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κενό. Έχεις κάνει ένα σχέδιο στο κεφάλι σου για το τι είναι αυτός ο χαρακτήρας, πώς σκέφτεσαι να τον παίξεις κτλ. Αλλά στην πορεία αυτό είναι μια πολύ ζωντανή διαδικασία, το βελτιώνει συνέχεια μέχρι την τελευταία στιγμή. Mm-hmm. Η δουλειά σου είναι μια δουλειά τεχνική? Μια δουλειά που την κάνει όποιος έχει ταλέντο? Καλός ηθοποιός ποιος είναι? Πώς γίνεται κάποιος ένας καλός ηθοποιός? Καλός ηθοποιός μπορεί να γίνει οποιοδήποτε άνθρωπος, οποιοδήποτε. Αρκεί να καταλάβει ότι δεν πρέπει να παίζει θέατρο, αλλά πρέπει να προσπαθεί να εξαπατήσει το θεατή, κάνοντας τον να πιστέψει ότι αυτό που του παρουσιάζει μπορεί σε ένα σύμπαν να είναι πραγματικό πρόσωπο. Αυτό είναι καλό ηθοποιό. Δεν έχετε διδάξει ποτέ? Όχι, κάτι σεμινάριο έχω κάνει. Δεν σας αρέσει ο ρόλος του δασκάλου? Ωραίο θα ήταν, αλλά νομίζω ότι πρέπει να αφοσιωθεί κανείς αυτό. Ναι. Αυτό που γίνεται, δηλαδή, κάποτε με φωνάξαν σε μια σχολή και μου είπε ο σχολάρχης, λέω, πόσα παιδιά θα είναι? Μου λέει, 20-25. Πάρα πολλά, ρε, τι να κάνεις?
ναι. σε ένα χρόνο με 25 παιδιά. Μου λέει, όχι, δεν θα είναι 25 παιδιά. 25 είναι το κάθε τμήμα. Θα σε βάλω πόσες φορές τη βδομάδα μπορείς. Λέω, 3, 4. Θα σε βάλω και στα 4 τμήματα να σε δουν όλοι. Δηλαδή, με αυτή τη λογική, τι δουλειά έχω εγώ τώρα. Να πάω να πω τι στα παιδιά. Mm-hmm. Να με δούνε. Ανοίγουν και τηλεόραση και με βλέπουν. Μαθαίνετε πάντως το να γίνει κάποιος το οποίο είναι κάτι που μαθαίνετε. Ναι, 100%. Ναι. 100%. Είναι και... το να είσαι μουσικός δεν νομίζω ότι μαθαίνετε, ναι. αλλά οι εξαιρετικές περιπτώσεις μουσικών, και μιλάω και για τη σύνθεση και για την δεξιοτεχνία, και, νομίζω ότι τα κεφάλια των μουσικών είναι καλωδιωμένα διαφορετικά από εμάς των υπόλοιπων. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί κάθε φορά μένω με ανοιχτό στόμα με τον τρόπο με τον οποίο οι μουσικοί παίρνουν κάτι και διαβάζουν σε ένα χαρτί κάτι κουκίδες ή κάθονται σε ένα όργανο και το πιάνουν στα χέρια τους και παίζουν μουσική. Ναι. Αυτό δεν μοιάζει. Είναι εντύπωση ότι είναι τα μυαλά τους διαφορετικά. Δεν μοιάζει με τη δική σας δουλειά, γιατί και εσείς παίρνετε κάτι που αν το διαβάσω εγώ που δεν είμαι ηθοποιός, δεν έχει κανένα χρώμα, δεν έχει κανένα ενδιαφέρον. Ναι, είναι μια σελίδα. Το κείμενο. Ναι. Εννοώ με τους μουσικούς καμιά φορά έχω δει να ακούνε κάτι από ένα ραδιόφωνο από το αυτοκίνητο που μόλις πέρασε και να σου παίζουν αυτό που... Είναι μια άλλη αντίληψη. Θα δεν θέλατε. Είναι το ίδιο. Θα θέλατε να είστε μουσικός? Πάρα πολύ. Mm-hmm. Το ζηλεύετε? Το αποθυμάνω... Όχι, το ένα από τα δύο αποθυμάνω της ζωής μου. Το άλλο ποιο είναι? Το άλλο ήθελα να γίνω σκηνοθέτης του σινεμά. Έχετε δημιουργήσει πράγματα. Έχω κάνει 2-3 ταινίες. Ναι. Δεν είναι λίγες, μην το λέτε έτσι. Ναι. Δεν μου άρεσε η διαδικασία καθόλου και το εγκατέλειψα αυτό. Το εγκατέλειψα πολύ εύκολα. Τι δεν σας άρεσε? Για να κάνεις ταινίες πια στο σύγχρονο κόσμο, πρέπει να ασχολείσαι με μία και μοναδική ιδέα για 2-3 χρόνια, να ψήνεις χρηματοδότες, να ψήνεις συμπαραγωγούς, να ξεκινήσεις μια ταινία. Δεν είναι για μένα αυτό, δεν θέλω. Συμβαίνει και στους αναγνωρισμένους δημιουργούς αυτό? Ποιο? Ναι, βέβαια. Δηλαδή χρειάζεται να πάρετε το Λάνθιμο, πριν από λίγο το... Θα σας ρώταγα τώρα για το Λάνθιμο. Ένα πολύ σημαντικό βραβείο, έτσι. Τον Λέοντα. Πάρα πολύ σημαντικό βραβείο. Από την προηγούμενη ταινία έχουν περάσει 3 χρόνια. Η οποία ήταν επίσης πετυχημένη και επίσης ήταν υποψήφια για Όσκαρ και η πρωταγωνίστριά του, αν θυμάμαι. Πάντως ήταν στα σαλόνια. Ναι. Και ένας άνθρωπος που είναι στα σαλόνια κάνει 3 χρόνια να κάνει ταινία ξανά. Ναι. Άρα δεν είναι όπως... Αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Φανταζόμαστε εμείς ότι κάθεται και περιμένει και σκέφτεται. Προσπαθεί να το κάνει εφικτό. Φανταστείτε, εγώ που δεν έκανα ταινίες που είναι στα σαλόνια. Έκανα ταινίες που ήταν στα ελληνικά σαλόνια. Ναι. Σας αρέσει ο Λάνθιμος? Σαν άνθρωπος, μια χαρά είναι, ναι. Οκ, okay, σαν άνθρωπος, ναι, σαν δημιουργός. Ναι, πλάκα κάνω. Ναι. Δεν είναι το είδος σινεμά που με συναρπάζει. Όχι. Mm-hmm. Όχι. Ποιο είδος σινεμά σας συναρπάζει? Είμαι πιο πολύ του αφηγηματικού. Μ' αρέσει η αφήγηση γενικά στις τέχνες. Mm-hmm. Δηλαδή, ακόμα και στα εικαστικά, προτιμώ τα εικαστικά έργα τέχνης που αφηγούνται κάτι. Ναι. Που είναι μια παγωμένη στιγμή κάποιου πράγματος, ίσως πριν από 2 αιώνες. Mm-hmm. Να, το κορίτσι με το μαργαριτάρι του Βερμέρ. Αφηγείται κάτι. Βλέπεις μια ιστορία. Καταλαβαίνεις ότι αυτό το κορίτσι τώρα κάτι έβαλε το μαργαριτάρι. Υπρεσιονισμός δηλαδή. Έγινε εκεί. Ναι. Κάτι έγινε. Κάτι έγινε. Αυτό με ενδιαφέρει. Μια ανθρώπινη στιγμή. Όχι, η αφήγηση. Η αφήγηση. Να υπάρχει μια ιστορία πίσω από τα πράγματα. Mm-hmm. Να υπάρχει ανάγκη να αφηγηθείς κάτι. Γι' αυτό και οι ταινίες που μου αρέσουν είναι λίγο πιο... το πιο παλιό σινεμά, δηλαδή ο Φελίνη, ξέρω εγώ, ο Όρσον Ουέλς που είναι ο αγαπημένος μου. Mm-hmm. Ήταν ταινίες πολύ στενά δεμένες με την αφήγηση. Ναι. Λέγανε ιστορίες. Mm-hmm. Ταινίες που αφηγούνται μια εσωτερική ιστορία που μπορεί σαν εικόνα να είναι συναρπαστική. Ναι. Ή καστικά, ξέρω εγώ, να έχει ενδιαφέρον. Δεν με ενδιαφέρει. Ούτε ο Αγγελόπουλος μου άρεσε ποτέ. Εντάξει, ευτυχώς το λέτε, γιατί καμιά φορά δεν τολμάμε και να το πούμε. Εντάξει. Γιατί δεν τολμάμε? Τώρα μεγάλοι άνθρωποι είμαστε. Εγώ είμαι αρκετά μεγάλος, μπορώ να λέω ό,τι θέλω πια. Έχω το ακαταλόγιστο. Αυτό είναι απελευθέρωση.
Ναι, όχι πάντα το έλεγα. Δεν, είναι δεν νομίζω ότι σας αποπήρε ποτέ κανείς που το λέγατε. Όχι, πολλές φορές. Ναι. Ναι. Σας τύχησε αυτό. Πολλές φορές. Στύχησε, όχι. Αλλά υπήρξε μια εποχή που το σινεμά ήταν, έπαιζα σε πολλές ταινίες. Ναι. Δεκαετία του 80 και 90. Και υπήρχε μια μεγάλη πόλωση στον ελληνικό κινηματογραφικό κόσμο. Εγώ ως πρωταγωνιστής της μίας πτέρυγας του ελληνικού σινεμά είχα πάντα μία, πώς να το πω, μία αντιμετώπιση εχθρική από τους κριτικούς που εκτιμούσαν την άλλη πλευρά. Την κουλτούρα, τη βαριά κουλτούρα. Είναι όχι κουλτούρια και ήταν και ταινίες που κάναμε εμείς. Απλώς δεν ήταν πιο να πω... Πόσο πιο βαριά κουλτούρα από τις δικές σας τις ταινίες. Έπρεπε να υπάρχει δηλαδή συμβολισμός, να μην καταλαβαίνει κανείς τίποτα, τα πλάνα να κρατάνε 20 λεπτά. Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Αυτή η προκατάληψη έχει φύγει, πιστεύετε? Ναι, γιατί κάποια στιγμή κατέρευσε το παραγωγικό σύστημα που εξαρτιόταν από έναν μόνο παραγωγό, το κράτος, από το ελληνικό κινηματογράφο. Όταν κατέρευσε αυτό, οι άνθρωποι όπως ο Λάνθιμος αναζήτησαν συμπαραγωγούς στην Ευρώπη, προσπαθούσαν για να κάνουν τις ταινίες τους, πέρα από το ότι εμένα μου είναι απεχθής η τριετής διαδικασία. Ναι. Καμιά φορά είναι παραπάνω τα χρόνια. Είναι μια διαδικασία στην οποία προσπαθείς να πείσεις και τους άλλους ότι κάτι αξιόλογο έχεις φέρει. Mm-hmm. Δεν υπήρχε αυτό. Υπήρχε ένα επετηρίδα σφαλιά. Οι μισοί είμαστε στην Επιτροπή φέτος να δώσουμε στους άλλους μισούς κάνα φράγκο να κάνουν την ταινία, γιατί μετά θα ζητάμε εμείς αυτά τα λεφτά. Ναι. Και θα είναι οι άλλοι. Άρα, ναι. Αυτό ήταν ένα σύστημα το οποίο τότε, πάνω στα νεύρα μου, θα το χαρακτήριζα και διεφθαρμένο. Ναι, οκ. Okay. Και συναλλακτικό, ας πούμε. Τώρα δεν το λέω. Σκασίλα μου μεγάλη και 10 παπακάλια. Έληξε αυτό το πράγμα, ευτυχώς. Ναι. Okay. Και έγιναν μερικές πολύ αξιόλογες ταινίες όταν έληξε αυτό. Μερικές... Πείτε μας μερικές, αν δεν τις έχουμε δει. Δύο ταινίες που έχω κάνει εγώ με τον Τζίτο, τις θεωρώ εξαιρετικούς, εξαιρετικές. Θεωρώ σχεδόν όλες τις ταινίες μετά τη στρέλα του... ξεχνάω το όνομά του τώρα, αλλά... Ωραία ιστορία, προκλητική ιστορία, ειδικά όλες για την ταινίες εποχή. Που έχει κάνει όμως ο άνθρωπος είναι εξαιρετικές. Ναι. Και εξακολουθεί να κάνει ταινίες και είναι πολύ ωραίες. Έκανε ο Λάνθιμος τις ταινίες οι οποίες δεν είναι αυτές που διασκεδάζω βλέποντάς τες, αλλά είναι καλές ταινίες. Δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς αυτό. Ναι. Είναι καλές ταινίες. Γιατί παλιά μέσα στο σωρό τους επετηρίδας γινόταν και πάρα πολλές αηδίες. Αλλά αηδίες. Για να γίνουν. Ναι, γιατί να έπρεπε είναι... να γίνουν. Ναι. Λέτε μεγάλος, έχω τα καταλόγιστο. Έχω διαβάσει όμως ότι έχετε και παράπονο ότι δεν σας κάνουν τα χαρτίρια σας. Έχετε ζητήσει να γίνουν πράγματα στο θέατρο και δεν έχουν γίνει? Όχι. Ένα χαρτίρι δεν έχω ζητήσει ποτέ από κανέναν. Όχι, δεν το εννοώ έτσι. Εννοώ ότι μια ιδέα σας δεν υλοποιείται άμεσα. Όχι. Δεν αισθάνονται δέος όταν τους λέτε θέλω να κάνω κάτι? Όχι. Ποτέ. Δεν είναι έτσι. Όχι, δεν είναι. Moby Dick, και το Moby Dick το λέω. Ναι, δεν είναι όμως τόσο. Απλό, δεν έχω ζητήσει ποτέ τίποτα και ειδικά από τα κρατικά θέατρα. Mm-hmm. Ποτέ. Πρώτη φορά φέτος στη ζωή μου υπήρξα υπάλληλος ενός από τα δύο κρατικά θέατρα στο κρατικό Βορείο Ελλάδος. Μετά από 50 χρόνια στη δουλειά, έτσι. Ναι. Έκανα μία πρόταση, θεωρώ πολύ αξιόλογη, με πολύ αξιόλογους συνεργάτες και συντελεστές και με αντιμετώπισαν λίγο ότι... τώρα δεν είσαι για να παίζουμε μαζί, είσαι μεγάλος άνθρωπος, είσαι παράτα μας. Και αυτό με εκνεύρισε πάρα πολύ. Αυτό, περί αυτού πρόκειται. Δεν είναι θέμα δικαιού ή άδικου. Οι καλλιτεχνικοί διευθυντές του δημοσίου ή των ιδιωτικών πραγμάτων, και μιλάω για τα ιδρύματα που τα τελευταία χρόνια έχουν δραστηριοποιηθεί πάρα πολύ έντονα και ξοδεύουν και πολλά λεφτά. Έχουν κάθε δικαίωμα να επιλέξουν αυτό που γουστάρουν. Ναι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Θα ήθελα να επιλέγουν και πράγματα που εμένα με συγκινούν. Ναι. Ούτε με αυτό όμως μπορώ να έχω πρόβλημα. Δεν δικαιούμαι. Mm-hmm.
Αυτό που δικαιούμαι να έχω είναι μια formal απάντηση που λέμε στα αγγλικά. Mm-hmm. Μια τυπική απάντηση, όπως ήταν τυπική η πρότασή μου. Ναι. Όχι, το δεν μου ταιριάζει τα χνότα σου. Δεν είμαστε πολύ καλοί στα τυπικά. Αυτό το κλίμα δεν μου αρέσει καθόλου και ως εκ τούτου βρίζω δεξιά και αριστερά. Εντάξει, τώρα το είπατε πολύ πολιτισμένα πάντως. Ναι. Λέτε μεγαλώνω. Νομίζω ότι θα σας το έχουν πει όλοι. Δεν σας το λέω για να σας κάνω κοπλιμέντο. Δεν έχετε ανάγκη δηλαδή, κοπλιμέντο. Να καταλάβω... Μένετε ίδιος. Είστε ναι. 72 τώρα. 73. Λοιπόν, δεν νομίζω 51 ότι... 51 με 2 προς 3. Ναι. Δεν νομίζω ότι στο μυαλό, στο μυαλό ενός τηλεθεατή ή κάποιου άνθρωπου σας παρακολουθεί στο θέατρο ότι έχετε μεγαλώσει από την εποχή που ξεκίνησε η καριέρα σας. Είστε κάπως ίδιος. Να σας πω. Ναι. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι δεν αλλάζουν. Mm. Έτσι. Λίγο πολύ γεννιόμαστε καλωδιωμένοι με κάποιο τρόπο που αφορά πάρα πολύ το χαρακτήρα μας. Από εκεί και πέρα αναγκαζόμαστε, μεγαλώνοντας από τις πρώτες κιόλας στιγμές της ζωής, στον κόσμο έξω από τη μήτρα, ας πούμε, στο φως. Γιατί φαντάζομαι στη μήτρα είναι σκοτεινά και ζεστά. Βγαίνουμε έξω από κρύο, έχει φώτα. Πράγματα τα οποία μας κάνουν και κλαίμε. Έτσι, αυτή είναι η πρώτη αντίδραση. Νομίζω ότι γεννιούνται με ένα χαρακτήρα. Χαρακτήρα. Όχι γνώσεις, όχι απόψεις, όχι συνήθειες. Αυτά είναι πράγματα που τα μαθαίνουμε να τα κάνουμε. Και στην πορεία προσαρμόζονται στις συνέπειες των πράξεών τους. Mm. Εάν τιμωρηθούν για αυτά που κάνουν κατά επανάληψη, δεν θα τα επαναλάβουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Mm-hmm. Και θα λέμε αυτός άλλαξε, έγινε πιο ευγενικός. Ενώ παλιά ήταν γαϊδούρη, ας πούμε. Ή το αντίθετο. Αυτός ήταν ευγενικός, αλλά δεν ανταμείφθηκε ποτέ για την ευγένειά του και άρχισε να τα παίρνει στο κρανίο και να μας βρίζει. Στην πραγματικότητα δεν αλλάζουν οι άνθρωποι. Ένα χαρακτήρα έχουν. Απλώς προσαρμόζονται στην πραγματικότητα γύρω τους. Μήπως είχατε ένα η οποία δεν είναι δίκαιη, δεν είναι καμιά φορά και τυχαία τα πράγματα. Μήπως είχατε ένα χαρακτήρα όμως που κατάφερε να μην τιμωρηθεί, να μην υποστεί κυρώσεις. Τα καταφέρατε είναι η αλήθεια. Αν εννοείται αν είμαι ευχαριστημένος από τη ζωή, είμαι πάρα πολύ. Γιατί, κυρίως γιατί θεωρώ ότι αυτά που ονειρεύτηκα. Ήταν πάρα πολλά και πολύ φιλόδοξα και από ένα σημείο και μετά κατάλαβα ότι δεν πρόκειται να γίνουν ποτέ όλα αυτά. Ναι. Και ως εκ τούτου αποφάσισα να είμαι ευχαριστημένος με αυτά που ήδη πέτυχα, τα οποία τα εκτιμάω πάρα πολύ και είμαι πολύ ευχαριστημένος που τα πέτυχα. Όνειρο που, δε, που ήταν έτσι εξωπραγματικό. Άλλωστε δεν είμαι από κάποιο καλλιτεχνικό σόι ή συνάφη ή παρέα ή κλίμα. Οι γονείς μου, ο πατέρας μου ήταν ένας πρόσφυγας από την Κωνσταντινούπολη, όπου ήταν ιδιωτικός υπάλληλος. Η μάνα μου ήταν η τυπική νοικοκυρά, πάρα πολύ έξυπνη γυναίκα. Ήμουνα λίγο μια παραφωνία στην οικογένειά μου. Ως εκ τούτου θεωρώ ότι ξεκίνησα από το μηδέν, κυριολεκτικά, σε αυτή τη δουλειά. Και κάθε τι που πέτυχα είναι ένα πολύ μεγάλη... Ένας πολύ σοβαρός λόγος να αισθάνομαι πολύ καλά μαζί του. Για τους γιους σας. Ναι. Που γεννήθηκαν σε καλλιτεχνικό σπίτι. Ναι. Είναι πιο δύσκολο αυτό, γιατί τέτοια πορεία. Ο μικρός γεννήθηκε σε σίγουρα καλλιτεχνικό σπίτι, ο μεγάλος κατά 50%. Κατά 50%. Αλλά εντάξει, τώρα να είσαι γιος του Καφετζόπουλου. Αλλά ναι, το κλίμα ήταν. Είναι μεγάλο όνομα. Ναι. Αυτό τους δυσκολεύει, ή είναι ελεύθεροι να κάνουν. Και τα δύο. Και τα ή θα δύο. Συγκρίνονται πάντα μαζί σας. Και τα δύο τους. Τους διευκολύνει σε ορισμένα πράγματα και τους δυσκολεύει πάρα πολύ σε άλλα. Κυρίως η δυσκολία είναι ψυχολογική. Ναι. Είναι τον πατέρα σου, πρέπει κάποια στιγμή να το σκοτώσεις. Ναι. Εννοώ μεταφορικά, έτσι, μου βάλεις ένα πιστόλι για να το φας. Είναι πολύ δύσκολο όταν ο πατέρας σου έχει την εκτίμηση πολλών ανθρώπων ή και άλλοι άνθρωποι που ως δικαιούνται να λένε «έλα μαρτώ». Είναι πολύ δύσκολο να το αποβάλεις αυτό και ο μόνος τρόπος που βρήκα εγώ για να διαχειριστώ αυτό το ζήτημα είναι να μην κάνω τον έξυπνο στα παιδιά. Να τους αφήνω να αποφασίζουν μόνοι τους, που είναι σημαντικό, για το τι θέλουν να κάνουν στη ζωή τους και να μην δίνω συμβουλές. Πρόσεχα πάρα πολύ τη στάση μου. Mm-hmm. Γιατί ήξερα ότι παρατηρούν τα παιδιά τι είδους άνθρωποι είμαστε και παίρνουν αποφάσεις εκείνη τη στιγμή να. Για το αν θέλουν να γίνουν αυτού του είδους άνθρωποι ή κάτι άλλο. Θέλουν να γίνουν σαν εσάς, η γη σας. Η
οι γονείς θέλουμε τα παιδιά μας να γίνουν σαν και εμάς, αλλά πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν θα γίνουν ποτέ σαν και εμάς. Έχουν γεννηθεί καλωδιωμένοι ως διαφορετικοί χαρακτήρες. Ναι. Παίξατε με τον γιο σας πέρυσι στην παράσταση ΤΑΟ. Ναι. Δική του δημιουργία. Η ιστορία τριών γκάγκστερς. Ο γιος σας παίζει τον πιο σύγχρονο. Ναι, το μικρό της παρέας. Το μικρό της παρέας. Πολύ καλές κριτικές η παράσταση και πολύ καλά λόγια έχω ακούσει. Είναι εξαιρετικό το έργο. Και το συνεχίζετε φέτος. Και είμαστε και ένας πολύ καλός θείασος. Δηλαδή και ο Θοδωρής ο Σκυφτούλης και ο Γιώργος Καφετζόπουλος είναι πάρα πολύ καλοί σε αυτούς τους ρόλους. Έχουμε μια πολύ καλή σκηνοθεσία από την Δανάη Σπηλιώτη. Είναι μια πολύ ωραία παράσταση. Δεν είναι κωμωδία, δεν είναι δράμα. Γελάει πολύ ο κόσμος, αλλά δεν είναι κωμωδία. Είναι αυτό το γέλιο που σου παγώνει και λίγο το αίμα. Γιατί είναι παλιά άνθρωποι. Αυτοί είναι με τα πιστόλια στο χέρι συνέχεια. Είναι βίαιο και είναι και αθυρόστομο και είναι και πολύ δραματικό ταυτόχρονα, παρόλο το γέλιο. Και όλα αυτά δεν θα ήταν τίποτα, θα ήταν σαπουνόφουσκες, αν δεν υπήρχε μία, πώς να το πω, μία δραματουργική έτσι ολοκλήρωση σε αυτή την ιστορία. Δηλαδή, αυτό που το κάνει πολύ καλό είναι ότι βλέπεις, παρακολουθείς μία αφήγηση η οποία έχει, εκτός από αρχή, μέση και τέλος, έχει και ένα νόημα, παίρνεις κάτι μαζί σου και την άλλη μέρα μπορεί να το σκεφτείς. Αυτό. Ωραία. Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα σχέδια και όχι μόνο με Αντώνη Καφετζόπουλο. Πάμε σε break. Τι συμβαίνει στον τριτόροφο? Σημαίνει το εξής. Κάνουμε με τη Λιδία τη Φωτοπούλου, με την οποία δεν είχαμε δουλέψει ποτέ μαζί και αυτό εμένα μου, καταρχήν μου φάνηκε πάρα πολύ δελεαστικό και ευχάριστο. Είναι μια ηθοποιός που την έβλεπα, την ήξερα, δεν είχε τύχει ποτέ. Από ό,τι κατάλαβα όταν γνωριστήκαμε, γιατί ένα γεια λέγαμε. Δεν. Ήταν αμοιβαίο και εκείνη είχε ένα ενδιαφέρον γι' αυτό, δηλαδή για το ζευγάρι, ας πούμε, ποιοι θα είμαστε. Και είναι καθημερινές 15 λεπτές ιστορίες ενός ζευγαριού μέσα στο σπίτι του. Ακόμα και όταν του συμβαίνουν πράγματα εκτός σπιτιού, απλώς τα μαθαίνουμε από την κουβέντα. Ναι. Δεν τους βλέπουμε ποτέ έξω. Οι οποίοι είναι ερωτευμένοι από ό,τι διάβασα. Είναι από αυτά τα ζευγάρια που είναι 40 χρόνια μαζί. Ναι. Απόλυτα μονογαμικοί, πολύ ερωτευμένοι και τρώγονται όλη μέρα φυσικά, όπως είναι normal πράγμα. Υπάρχει έρωτας που κρατάει δεκαετίες? Δεν ξέρω, δεν μου έχει τύχει. Όχι, μου έχει τύχει, ας πούμε, να κρατήσει μια σχέση, εγώ, πάνω από 20 χρόνια. Ναι. Αλλά έρωτας δεν ήταν έρωτας, έρωτας είναι τα πρώτα χρόνια. Τα πρώτα είναι χρόνια. Κάτι άλλο. Ναι. Υπάρχουν στιγμές που επιστρέφει ο έρωτας ή επιστρέφει έτσι κάτι πιο εντυπωσιακό έρωτα, και ωραίο. Ξαναερωτεύονται οι άνθρωποι όταν κρατάει 10, 20 χρόνια, 30 χρόνια. Δεν το ξέρω. Okay, άρα κενό. Κενό. Ναι. Okay, υπάρχει όμως αυτό το ζευγάρι στο σίριαλ που το έχει καταφέρει προφανώς. Ναι, αυτοί το έχουν καταφέρει. Ναι. Και το έχουν καταφέρει, αλλά τρογόμενοι. Τρώγονται συνέχεια. Ναι. Πρέπει να επικοινωνούν οι άνθρωποι στη σχέση. Δηλαδή, αυτά που λέμε μερικές φορές και είναι λίγο τυφλοσούρτσο, ότι πρέπει να επικοινωνείς, να κάνεις υποχωρήσεις. Υπάρχει τέτοιος μπούσουλας? Ασφαλώς πρέπει να κάνεις υποχωρήσεις. Σε όλα τα πράγματα πρέπει να κάνεις υποχωρήσεις. Ακούγεται λίγο καταφύγιο. Ζήτω οι υποχωρήσεις. Ναι. Αυτή είναι η πεμπτουσία του να είσαι άνθρωπος. Είμαστε κοινωνικά ζώα. Ζώα, με πολύ άγρια ένστικτα, πολύ εγωισμό, πολύ κυριαρχικά είμαστε σαν ζώα, αλλά ο τρόπος τον οποίο επιβιώσαμε και πληθύναμε και κατακυριεύσαμε τη γη είναι η κοινωνικότητα, είναι το ότι κάνουμε μαζί πράγματα.
Και η μόνη μέθοδος για να κάνεις με τους άλλους πράγματα μαζί είναι να υποχωρείς, να κάνεις συνέχεια συμβιβασμούς. Ναι. Κοινωνικότητα... Είμαι υπέρ των συμβιβασμών. Ωραίο σύνθημα είναι αυτό. Κοινωνικότητα αρχίζει... Δεν μου αρέσει να συμβιβάζονται οι άνθρωποι για τις ιδέες τους. Ναι. Να κρατάνε τα πιστεύω τους. Αυτό που γενικά ονομάζουμε, ας πούμε, λίγο στεγνά ηθική στάση. Ναι. Δηλαδή την προσωπική τους ηθική. Ναι. Αυτή πρέπει να την κρατάνε. Σε αυτό πρέπει να είναι ανυποχώρητη. Τις βασικές αρχές. Στο να τα βρούμε για να κάνουμε μαζί μια εκπομπή. Ναι. Εκεί πρέπει, οφείλεις να συμβιβαστείς και οφείλεις να έρθεις σε μια συνεννόηση. Με δεν ήσασταν από αυτούς που λένε «Α, τσακώθηκε, έβγαλε φωνές, έκανε τέτοια ιστορία μεγάλη». Όχι, και... έχω τσακωθεί πάρα πολύ αυτό στη ζωή μου. Ναι. Καυγατζή με θεωρούν και δύσκολη περίπτωση ακόμα. Αλήθεια. Ναι. Γιατί? Αλλά, γιατί όταν τίθενται ζητήματα υποχωρήσεις στις αρχές μου, δεν πρόκειται να το κάνω αυτό. Οκ, μόλις αναιρέσαμε όλα τα προηγούμενα τρία λεπτά. Όχι, όχι, να συμβιβαστούμε, να μου εξηγήσει κάποιος γιατί πρέπει να το κάνω και είμαι πολύ προθυμός να το ακούσω. Δεν είμαι καθόλου πρόθυμος όταν το... υπάρχει ένας ανταγωνισμός στον εγώ. Ναι. Κάντε λάθος δουλειά τότε, γιατί στη δική σας τη δουλειά μόνο εγώ υπάρχει. Είναι. Όχι, όχι, μεγάλη το αντίθετο. Όχι. Όχι. Υπάρχει και πολύ, είναι αγαπησιάρικη δουλειά. Όλος άκλες, όλο φιλιόμαστε σε αυτή τη δουλειά. Και είναι πραγματική αγάπη και τα φιλιά ή είναι και λίγο ψέμα, λίγο θεατρινίστικο πράγμα, γιατί... Η σωματική επαφή και το μάγουλο με μάγουλο και το φιλί δεν είναι ποτέ εντελώς ψέμα. Πάντα κάτι φέρνει, κάτι δημιουργεί ένα κλίμα. Mm-hmm. Όχι, όχι. Δεν είναι τόσο ανταγωνιστικά τα πράγματα δεν είναι. Που δείχνουν. Όχι. Ωραία. Πολιτική τώρα. Δεν θα υπήρχε... Το ελληνικό θέατρο δεν θα υπήρχε, ναι, αν είχε επιβληθεί ο ανταγωνισμός στον εγώ. Ναι. Υπάρχει γιατί οι άνθρωποι συμβιβάζονται και βρίσκουν έναν τρόπο να είναι μαζί στη σκηνή. Ναι. Το θέατρο δυσφημίστηκε πάρα πολύ με αυτή την ιστορία του Me Too. Και έχετε πει, έχω διαβάσει τις δηλώσεις σας, ότι ήταν λίγες οι περιπτώσεις τελικά, συγκεκριμένες και τελείωσε αυτό. Να. Ότι τα πράγματα τώρα είναι καλύτερα. Είστε από τους λίγους ηθοποιούς που το είπαν αυτό. Είναι και μερικές περιπτώσεις ακόμα κακοποιητικών ανθρώπων σε αυτή τη δουλειά. Που εξακολουθούν να υπάρχουν γιατί είτε δεν έχουν καταγγελθεί, είτε γιατί τι να καταγγείλει σε κάποιον που είναι κακοποιητικός, αλλά δεν έχει σηκώσει ποτέ το χέρι του, δεν έχει βιάσει ποτέ κανέναν, δεν έχει κάνει τέτοια πράγματα. Αλλά είναι πάλι, αν οι άνθρωποι για τους οποίους μάθαμε μετρούνται στα δάκτυλα του ενός χεριού και οι υπόλοιποι μετρούνται στα δάκτυλα του άλλου χεριού. Ναι. Δεν είναι πολύ. Αυτό είναι θετικό. Ναι. Πολιτική. Γιατί είπαμε για την κοινωνική ζωή. Μεγάλη πληγή στις ελληνικές τέχνες είναι ο ιδεαλισμός. Είναι η απόσταση από την πραγματικότητα. Ότι πιστεύουμε όλοι μας, καλοί, κακοί και όλοι οι υπόλοιποι, πιστεύουμε ακράδαντα ότι είμαστε ένα δώρο στην ανθρωπότητα και ήρθαμε από έναν άλλο πλανήτη της τέχνης και ότι είμαστε σπουδαία πρόσωπα, πολύ ευαίσθητα, που καταλαβαίνουν πράγματα που οι άλλοι δεν θα καταλάβουν ποτέ. Ναι. Αυτή είναι η μεγάλη μπούρδα και είναι και ένας λόγος που οι παραστατικές μας τέχνες δεν κατάφεραν να βγουν έξω, γιατί υπάρχουν πάρα πολύ καλοί ηθοποιοί, παραδείγματος χάρη. Υπάρχουν πολύ ταλαντούχα άτομα και στους υπόλοιπους συντελεστές. Αλλά αυτή η κόκκινη κλωστή που ενώνει ό,τι κάνουμε είναι, παρά είναι ιδεαλιστική. Mm-hmm. Δεν είναι έτσι ο πραγματικός κόσμος, ούτε γίνονται αυτά τα πράγματα στον υπόλοιπο πλανήτη για να ενδιαφερθούν για αυτόν τον ιδεαλισμό το δικό μας. Κάνουν περισσότερους συμβιβασμούς δηλαδή ηθοποιοί στο εξωτερικό. Όχι. 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 Είναι λίγο πιο κοντά σε αυτό. Είναι άλλο αυτό. Είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα. Okay. Κατάλαβα. Λοιπόν, πολιτική. Είναι ένα κεφάλαιο το οποίο το προσπαθώ να το πιάσω, γιατί συζητάμε γενικότερα για αρχές και για συμβιβασμούς. Στην πολιτική τα πράγματα πώς είναι, μοιάζουν με τη δουλειά σας, γιατί έχετε περάσει από την πολιτική αρκετά και από ό,τι έχω καταλάβει δεν αποκλείεται το να συνεχίσετε να περνάτε από την πολιτική. Μοιάζουν σε αυτό ακριβώς που είπα και για τη δουλειά. Παρά είναι ιδεολειπτική η πολιτική. Ναι. Δεν ακουμπάει στην πραγματικότητα. Συμβαίνουν τερατώδη πράγματα καμιά φορά. Και διαπιστώνεις άναυδος ότι δεν ρωτήθηκε ποτέ ο ειδικός επιστήμονας. Ναι. Ο ειδικός σύμβουλος είχε κάνει την εισήγηση που έπρεπε να κάνει, mm-hmm. όπως του επιβάλλει η μόρφωσή του και η συνείδησή του.
Δεν ακούστηκε. Γιατί ποτέ ο επιστήμονας ακούγεται κάποιος θεωρητικός πάντα, κάποιος ο οποίος μπορεί να έχει σπουδάσει νομικά. Ναι. Τα νομικά είναι θαυμάσια όταν πρέπει να υπερασπιστείς τον πελάτη σου, είτε είναι ένοχος είτε αθώος, και το σέβομαι απόλυτα. Mm-hmm. Δεν είναι πασπαρτού για να λύνεις προβλήματα διαχείρισης ενός κράτους πολύπλοκου και σύγχρονου. Ναι. Καμία σχέση. Είναι όμως διαφορετικό πράγμα η πολιτική απόφαση από την απόφαση του τεχνοκράτη. Πολύ humanities υπάρχει στην πολιτική. Πολλές ανθρωπιστικές σπουδές. Ναι, δεν πρέπει. Όχι. Όχι, δεν είναι έτσι η πραγματικότητα. Ναι. Η πραγματικότητα δεν είναι humanities. Mm-hmm. Έχει και humanities και εκτός της κοινωνιολογίας. Γνώσεις και εκτός της κοινωνιολογίας υπάρχει και το γιαούρτι. Και το πρόβατο και η αγελάδα που κάποιος πρέπει να την αρμέξει με σύγχρονο τρόπο για να είναι παραγωγικός και να μην τη μολύνει το γάλα. Να. Αυτά δεν έχουν καμία σχέση με τις κοινωνικές επιστήμες. Θα περάσετε καθόλου ξανά από την πολιτική? Όχι. Δεν... Τελείωσε? Τελείωσε. Επειδή εγώ πολιτευόμουν πάντα ως πολιτευόμενος πολίτης. Δηλαδή. Ναι, ναι. Αυτό δεν τελειώνει ποτέ. Πεθαίνεις με αυτό. Ναι, εντάξει, αλλά δεν πεθαίνεις από αυτό, ελπίζω. Ξέρω. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι καινούριο. Ναι, ναι. Έχετε υπάρξει όμως δημοτικός σύμβουλος. Αντιδήμαρχος. Αντιδήμαρχος. Ναι. Έχετε περάσει και από το ποτάμι. Ναι, πέρασα από το ποτάμι όπως περάσαμε πολλοί αξιόλογοι. Δεν μιλάω για τον εαυτό μου και πολλοί άλλοι άνθρωποι που τους θεωρούσα πολύ αξιόλογους, αυτό εννοώ. Ναι. Τον πρώτο καιρό. Αλλά ο Θοδωράκης θεώρησε ότι καλοί ήμασταν για βιτρίνα και μετά πήρε διάφορους τύπους που τώρα παίρνουν μεταγραφές σε διάφορα άλλα κόμματα με επιτυχία. Ναι. Δεν κατάφερε να φτιάξει από αυτό το αξιόλογο υλικό κάτι αξιόλογο. Ναι, μήπως για τους λόγους. Το οποίο όμως. Το πολιτευόμενο κοινό, δηλαδή οι ψηφοφόροι, το αγκάλιασε με θέρμη. Θα το ξαναγκάλιαζε ένα τέτοιο κόμμα, δηλαδή από ανθρώπους που είναι αξιόλογοι, έχουν άποψη, δεν είναι επαγγελματίες, ναι, πολιτικοί όπως λέτε. Θα υπήρχε ακόμα ρεύμα ή έχει περάσει και αυτή η μόδα τώρα? Δεν ξέρω. Δεν ήταν μόδα. Προφανώς υπήρχε ανάγκη. Κάποια ανάγκη εκείνη, ναι, τη στιγμή. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα. Αυτή η ανάγκη υπάρχει, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή. Να μαζευτούμε μερικοί άνθρωποι που σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο και να κάνουμε ακόμα. Δεν ξέρω. Μάλλον οι ίδιοι άνθρωποι αυτοί είναι μαλλί με μαλλί πιασμένοι και σκοτώνονται. Γιατί πολωνόμαστε συνέχεια στην Ελλάδα και πιανόμαστε με μαλλί με μαλλί? Δεν ξέρω. Νομίζω ότι είναι ανθρώπινο η ιδιότητα αυτό. Δεν είναι λίγο πιο έντονη στα μέρη μας. Πάλι θα το αποδώσω στον ίδιο λόγο. Πολύ κοινωνιολογία αυτή. Δηλαδή. Μπορούμε να σκοτωνόμαστε φέρνοντας επιχειρήματα ρητορικά. Ναι, ναι. Αποφεύγουμε όπως ο διάβολος στο λιβάνι να βάλουμε κάτω τα δεδομένα και να πούμε, ωραία, με συγχωρείς, έκανα λάθος. Mm-hmm. Τα δεδομένα που μου παρουσίασες δείχνουν ότι έκανα λάθος. Κανένας δεν το έχει πει αυτό ποτέ, από όσο θυμάμαι, στην πολιτική ζωή αυτού, ναι, του τόπου. Επίσης όλοι είναι προοδευτικοί στην Ελλάδα, δεν υπάρχει καν τίποτα άλλο. Όλοι αισθάνονται, ναι, προοδευτικοί. Καλό δεν είναι αυτό όμως. Καλό είναι. Ότι δεν αισθάνονται την ανάγκη, δηλαδή η πλειοψηφία των ανθρώπων αισθάνεται την ανάγκη να πει ότι με κάποιο τρόπο υπηρετεί την πρόοδο της ανθρωπότητας, ναι, όχι τη συντήρηση, το να μείνουμε παγωμένοι. Ναι. Δεν το ευνοεί και η εποχή. Mm-hmm. Η κρίση στον πλανήτη. Πολλών των κρίσεων. Πρώτα απ' όλα το κλίμα. Δεύτερο, μπορεί να ανανεώσει όλη η γεωπολιτική κρίση. Όλη δεν επιτρέπουν στη συντήρηση να πει, καλά είναι τα πράγματα ρε παιδιά, να μείνουμε έτσι όπως είμαστε. Ναι. Όλη η ιστορία με το περιβάλλον, το ότι ζούμε πλέον πολύ μεγάλες καταστροφές που ζήσαμε φέτος το καλοκαίρι μέχρι και τις αρχές του φθινοπόρου, μπορεί να δώσει κάτι καινούριο στην πολιτική? Γιατί λέμε ότι στην πολιτική έχουν τελειώσει τα συνθήματα που υπήρχαν στο παρελθόν. Μπορεί να δώσει μια όθηση διαφορετική, να αρχίσουμε να ασχολούμαστε με το πώς θα σωθούμε στην πραγματικότητα? Η άποψή μου είναι ότι το αντιπροσωπευτικό δημοκρατικό σύστημα, που είναι με τα προβλήματά του ότι καλύτερο υπάρχει, ναι, στον πλανήτη, σαν τρόπος διακυβέρνησης, χρειάζεται επιγόντως ρεκτυφία, χρειάζεται επιγόντως αναθεώρηση και εμπλουτισμό. Ένα θέμα είναι αυτό που λέω, το fact-checking, δηλαδή ότι η πολιτική πια πρέπει να επιβάλλουμε στην πολιτική οι κοινωνίες
να παίρνει υπόψη τα δεδομένα. Ναι. Και να μην αερολογεί. Και τα σωστά δεδομένα. Ναι. Τα δεδομένα. Ας συγκρουστούν τα δεδομένα. Υπάρχουν οι θεωρίες συνωμοσίας μετά. Ναι, δεν είναι δεδομένα αυτά. Δεδομένα σημαίνει ότι κάτι που αποδεικνύεται με κάτι πιο μετρήσιμο. Ναι. Έτσι. Συνέβη στο κορονοϊό αυτό, που δεν υπήρχε άλλη δυνατότητα, πήραν πολύ σοβαρά τα δεδομένα. Ναι, για ένα διάστημα. Μετά άρχισαν διάφορα. Ναι, ναι. Ωραία, άρα την πολιτική δεν το πολύ συζητάτε ζεστά. Όχι, δεν βρίσκω λόγο. Ναι. Τι είναι αυτό που σας παθιάζει εκτός από τη δουλειά σας? Δεν με παθιάζει η δουλειά μου, αλλά το να κάθομαι να σκέφτομαι είναι το που με αρέσει πιο πολύ απ' όλα. Δεν μπορώ να πω ότι τρελαίνομαι. Ξέρω ότι θα τρελαθώ αν δεν δουλεύω. Ναι. Αλλά νομίζω κάθε άνθρωπος στην ηλικία μου, αν σκεφτεί ότι δεν θα ξαναπάει στη δουλειά του, δεν θα ξανακάνει κάτι, θα αρχίσει να σαλτάρει. Δεν είναι περίεργο. Τώρα μπορεί να μας ακούει ένας τηλεθεατής και να λέει: εγώ θέλω πώς και πώς να πάρω σύνταξη. Άρα αυτό έχει να κάνει ίσως με τη δική σας τη δουλειά, που είναι πολύ πιο ευχάριστη από μια δουλειά ενός ανθρώπου που δουλεύει σε ένα γραφείο. Είναι πολύ ευχάριστη η δουλειά μου, δεν αντιλέγω. Γιατί δεν είσαι ποτέ με τους ίδιους ανθρώπους για παραπάνω από ένα περιορισμένο διάστημα. Mm-hmm. Όσο μεγάλο κι αν είναι με τα στάνταρ του θεάτρου, πόσο να είναι, 2 χρόνια. Πόσο κρατάνε οι παραστάσεις που έχουν μεγάλη επιτυχία. Και κάθε φορά ασχολείσαι με κάτι άλλο. Ναι. Με ένα άλλο αφήγημα. Ενώ πρέπει να πάρεις τα χέρια σου μια αφήγηση για να την κάνεις κάτι. Στα 73 σκέφτεσαι ότι θα δουλέψω μέχρι αυτή την ηλικία και μετά θα κάνω διακοπές? Όχι. Καθόλου? Όχι. Σκέφτομαι συνέχεια ότι θέλω να κάνω διακοπές και άλλες διακοπές, αλλά δεν σκέφτομαι να σταματήσω να δουλεύω και να κάνω διακοπές. Καταρχήν δεν έχω την οικονομική δυνατότητα. Mm-hmm. Δεν τα είστε οικονομικά πλούσιος. Δεν πήγαν καλά. Δεν είστε πλούσιος με το ποτό. Τα οικονομικά δεν πήγαν καλά. Τι δεν κάνατε καλά? Δεν έκανα καλή διαχείριση. Έκανα τη χειρότερη δυνατή. Mm-hmm. Ποιο είναι το μεγαλύτερο έξοδο που έχετε κάνει και το έχετε μετά? Αλλά δεν χρωστάω σε κανέναν. Κάτι είναι γι' αυτό. Δεν χρωστάω, εννοώ, ούτε και στους γύρω μου. Έχετε πει σε συνέντευξη ότι σας έχουν τσεκάρει και οικονομικά. Σας έχουν ελέγξει και δεν βρέθηκε κάτι με αυτό. Ναι. Και τελευταία μια συνάδελφός σας μου είπε ότι με τσέκαρε και ηθικά και έκπληκτη λίγο μου λέει, το ψάξα, δεν έχει ακουστεί τίποτα για σένα. Δεν έχετε παρενοχλήσει κανέναν άνθρωπο. Δεν έχω παρενοχλήσει συνανθρώπους σου και συναδέλφους, δεν έχω δείρει κάποιον στη δουλειά. Έχετε σκεφτεί να δείρετε? Είναι ψέματα, έχω σκεφτεί και έχω επιτεθεί σε διάφορους σκηνοθέτες κατά και παλιά. Ναι. Λεκτικά ή και κανονικά έπεσε ξύλο? Λέω κανονικά. Το θυμάστε, το θυμούνται? Ήμουν καυγατζής, ναι. Ναι. Μπορείτε να γίνετε φίλος με κάποιον με τον οποίο έχετε τσακωθεί πάρα πολύ? Δεν ήταν από θέση ισχύως, γι' αυτό και το λέω, ας πούμε, με άνεση. Ναι. Αλλιώς θα ντρεπόμουν πάρα πολύ, αν ήταν από θέση ισχύως. Ήσασταν ο αδικημένος? Ήμουν ένας ηθοποιός στη σειρά, δεν ήμουν στη σειρά, εννοώ τη σειράς. Mm-hmm. Δεν ήμουν ο πρωταγωνιστής ή ο παραγωγός. Οπότε αισθανόμουν ότι μπορώ να πλακωθώ στο ξύλο. Είναι αχάριστο. Είναι πολύ διαφορετικό όταν είσαι πρωταγωνιστής. Εκεί πρέπει να είσαι Παναγία. Σωστά. Είναι μια αχαριστία της επιτυχίας, ένα είδος αχαριστίας της επιτυχίας, το να έχετε βγάλει χρήματα, να έχετε κάνει επιτυχίες, αλλά να μην τα έχετε διαχειριστεί? Όχι, είναι τελείως προσωπική μου ευθύνη αυτό. Εγώ φταίω. Ας πρόσεχα. Δεν μου φταίει κανένας γι' αυτό. Αυτό το οποίο είναι τηρουμένο των αναλογιών ισχύει για κάθε οικονομική δραστηριότητα σε αυτή τη χώρα. Επειδή είμαστε πολύ μικρή αγορά, εάν κάποιος είχε κάνει αυτά που έχω κάνει εγώ επαγγελματικά εννοώ, ναι, ναι. Θα είχε βίλα στο Μαλιμπού στην Αμερική. Ναι. Στη Γαλλία θα είχε σπίτι σε κάποια νότια κτή με πισίνες κτλ. Στην Ελλάδα δεν είναι εύκολο. Mm-hmm. Παρόλα αυτά που έχω κάνει. Αν μάλιστα κάνεις και κακή διαχείριση, ακόμα χειρότερα. Αισθάνεστε καλός ηθοποιός? Ο γιος σας είχε πει ότι θα έπρεπε να είχε παίξει ο μπαμπάς με τον Αλ Πατσίνο. Ναι. Ήταν μια στιγμή. Όχι. Ο Γιώργος μεγάλωσε αποφεύγοντας τη σκιά μου. Και έκανε και πάρα πολύ καλά. Προσπαθούσε δηλαδή να βγει από αυτή τη σκιά, γιατί υπάρχει μια σκιά όταν ο μπαμπάς σου είναι ο ακάλυπτος τηλεόραση. Να, δηλαδή, να. Άσε όλα τα άλλα. Σιγά σιγά τα τελευταία αρκετά χρόνια
αρχίσαμε να μιλάμε και για τη δουλειά. Ή πολύ πρόσφατα, πριν 2 χρόνια, παίξαμε και μαζί. Ναι. Και υπάρχει μια άλλη κατανόηση, γιατί μέχρι τότε δεν είχαμε παίξει ποτέ μαζί. Ως εκ τούτου είπε υπερβολικά κάτι. Εσείς πώς αισθάνεστε? Εσείς είστε καλός ηθοποιός. Τον εαυτό μου. Εγώ ωραίο είναι αυτό. Είμαι εξαιρετικός. Εξαιρετικά εξαιρετικός. Το αισθανόσασταν από την αρχή αυτό? Είχατε ναι. ψυχολογία νικητή? Ναι, ναι. Όχι, δεν είναι θέμα νίκης. Ναι. Είχα την ψυχολογία ότι θα με δει ο τάδε πολύ γνωστός και καλός ηθοποιός ή σκηνοθέτης του θεάτρου που εκτιμώ. Ναι. Γιατί παίζει ρόλο αυτό, να τον εκτιμάς. Τον άλλον, αν δεν τον εκτιμάς, δεν σε ενδιαφέρει η γνώμη του. Και θα μου πει, μπράβο, είσαι πάρα πολύ καλός. Και συνέβαινε αυτό συνέχεια. Αυτό συνέβαινε επειδή, δεν πιστεύω στα μεταφυσικά πράγματα, αλλά συνέβαινε επειδή το σκεφτόσασταν και είχατε αυτή τη σιγουριά ότι θα γίνει. Όχι, όχι, όχι. Ήμουνα καλός. Ήσασταν καλός. Ναι, ναι. Ποια ήταν η καλύτερη φάση? Βελτιώνεσαι όσο περνάνε τα χρόνια ή υπήρχε πικ? Όχι. Βελτιώνεσαι όσο περνάνε τα χρόνια. Είναι μια δουλειά στην οποία η διαβίου μάθηση είναι κανόνας. Τι είναι το τελευταίο πράγμα που μάθετε στη δουλειά σας? Το τελευταίο που έμαθα είναι ότι οφείλεις κάποια στιγμή να παίξεις μικρούς ρόλους για να δεις και τη διαδικασία του να παίζω έναν ρόλο που έχει πολύ στενά περιθώρια να κάνει πράγματα, να αυτοσχεδιάσει κτλ. Στους μικρούς ρόλους δεν μπορεί να τα κάνεις αυτά. Mm-hmm. Δεν έχει περιθώρια χρόνου, χώρο κτλ. Και είναι μεγάλο σχολείο. Αυτό είναι το τελευταίο που έμαθα, γιατί τα τελευταία χρόνια μου λένε, έρχεσαι να παίξεις ένα ρολάκι και πάω. Ωραίο. Ναι. Εγώ σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να σας ευχηθώ να συνεχίσετε να μαθαίνετε πράγματα. Αυτό ήταν για απόψε το καλύτερα αργά. Ελπίζω να περάσετε καλά και να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας. Σας ευχαριστώ πολύ.